μου λέει ότι φέτος το καλοκαίρι θα ετοιμάσει το γόνατο. Έρχεται. Λοιπόν, γέμισε το σπίτι μας καλοκαίρι μας. Το γέμισε σταυρούλα μου καλοκαίρι. Ωραία χρώματα, ωραία πράγματα. Χάρηκα που σας βρήκα. Αχ, και εμείς πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κάνουμε ωραία πράγματα που μπορείτε να κάνετε εσείς οι μανούλες στο σπίτι, τώρα που καλοκαιριάζει. Τα παιδάκια δεν έχουν σχολείο. Κάθονται στο σπίτι περισσότερες ώρες. Γιατί είχαν πριν σχολείο. Όχι, είχαν λιγάκι. Εντάξει, κάναν την διάσκεψη, ας πούμε. Ναι, είχαν. Αλλά τώρα με τόσο ελεύθερο χρόνο. Έτσι. Πρέπει να περάσουμε δημιουργικά με τα παιδάκια μας στο σπίτι, με υλικά που έχουμε στο σπίτι. Και θα περάσει πολύ ευχάριστα ο χρόνος τους με τις ιδέες που θα δείξουμε. Τέλεια. Τι θα φτιάξουμε σήμερα? Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε slime. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Εγώ όχι. Εσύ το ξέρεις. Από τη Μαρκέ. Λένετε. Λοιπόν, δεν υπάρχει παιδάκι που να μην τρελαίνεται με το slime. Το slime είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι η γλίτσα που λένε τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλό για τη λεπτή τους κινητικότητα να παίζουν με τέτοια πράγματα. Γυμνάζονται και εμείς στο χεριό, ναι. Ακριβώς. Και πάμε να το φτιάξουμε, να σας δείξω τα υλικά. Εγώ έχω φτιάξει και σε κίτρινο. Είναι λίγο σχαμερό, είσαι έτοιμη? Μ' αρέσει. Είναι τέλειο. Και είναι χαλαρωτικό. Και σε μπλε. Είναι πολύ ωραίο και σε μπλε. Το ξέρω, είχαμε κι εμείς. Είναι και για ASMR αυτό, σωστά. Λοιπόν, να σας δώσω να φτιάξετε κι εσείς. Εννοείται. Είστε έτοιμοι? Ναι. Λοιπόν, είναι με 4 υλικά. Θα χρειαστούμε 4 υλικά. Είναι πάρα πολύ εύκολα. Πες μας να τα ρίχνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε. Θα φτιάξει ή θα παίζει εσύ. Ναι. Θα φτιάξω κι εγώ. Εδώ μαζί θα συνεργαστούμε. Μαζί. Ωραία, πάνε τα σαλάκια. Μαζί θα συνεργαστούμε. Λοιπόν, θα χρειαστούμε κόλλα χειροτεχνία. Είναι η λευκή κόλλα. Τι ξέρουν οι μαμάδε, τι ξέρουν και τα παιδάκια. Βάζουμε μία ποσότητα περίπου να μας γίνει μία μπαλίτσα, τόσο περίπου. Okay. Βάλτε κι εσείς. Το γάλα το λένε τα μικρά, φέρε το γάλα. Ναι, είναι αυτή η κόλλα. είναι πολύ καλή κόλλα γιατί φεύγει πολύ εύκολα τα χεράκια μας. Ναι, δεν κολλάει πολύ. Και μετά, καλά. Τέλεια. Μια χαρά είσαι. Βάλε. Παίρνουμε το κουταλάκι μας και θα βάλουμε ένα κουταλάκι του γλυκού, λίγο σόδα μαγειρική. Μπράβο. Ορίστε. Τέλεια. Και εμείς. Με υλικά που έχουμε στο σπίτι μας, κόλλα έχουμε. Έχουμε και μαγειρική σόδα. Τώρα αυτό που δεν έχουμε και θα πρέπει να το πάρουμε από το φαρμακείο, αλλά είναι πολύ οικονομικό, είναι αυτό εδώ πέρα το υγρό φακών επαφής. Α, μπορεί να Μπορεί να έχουν. Όσοι δεν έχουν από το φαρμακείο, είναι πάρα πολύ οικονομικό. Γιατί να βάλουμε υγρό? Είναι το μαγικό μας αυτό. Όχι, που νερό. Θα κάνει το slime. Το νερό δεν θα μας το κάνει. Κατάλαβα. Είναι το μαγικό μας. Είναι κόλπο. Το μαγικό μας κόλπο. Εγώ στα παιδιά λέω αυτό το κόλπο. Ότι τώρα θα το φτιάξουμε slime. Πάμε να βάλουμε το μαγικό υγρό. Πρώτα θα χρησιμοποιήσουμε και λίγο χρωματάκι, ό,τι θέλει ο καθένας. Θέλει κίτρινο, θέλει μπλε, θέλει πράσινο. Εγώ. Μπορείς να βάλεις και από αυτά εδώ πέρα. Να κάνουμε συνδυασμό μπλε και πράσινο. Ωραία. Τέλεια. Αυτό. Μπορούμε να βάλουμε και τεμπερίτσες, αν θέλετε. Ρίχνω, Ναι, ρίξε λιγάκι. Όσο θέλουμε εμείς, όσο θέλουμε. Το βλέπουμε με το μάτι. Όσο βάζουμε, τόσο πιο έντονο γίνεται. Και το υγρό πότε το βάζω? Όχι ακόμα, τώρα ανακατεύουμε. Πάρω εγώ εδώ το κουταλάκι και ανακατεύουμε και θα δείτε τι ωραίο χρώμα που θα βγάλει. Ανακάτευε, γιατί με δίνεις εντολές. Πάμε. Ρίξε ανακάτευα. Τα δεις. Άμα θέλουμε να γίνει ακόμα πιο έντονο, βάζουμε και άλλο χρωματάκι. Θέλω λίγο μπλε να μου βάλεις. Ωραίο χρώμα, πολύ ωραίο χρώμα, έκανα τσικλοφουσκέ. Δώσε. Α, ζηλεύω τώρα. Ζηλεύεις, κοίτα το. Εγώ είμαι λίγο πιο καλοκαιρινή, λοιπόν είναι έτοιμο. Ναι. Πάμε τώρα να βάλουμε το μαγικό μας μέσα, όπως λέω και στα παιδάκια. Οπ, να πούμε ότι δεν τρώγεται αυτό, έτσι, προειδοποίηση. Όχι, φυσικά και δεν τρώγεται. Βάζουμε περίπου όσο ένα κουταλάκι του γλυκού. Δεν τρώγεται και το καταλαβαίνουν τα παιδιά. Περίπου 10 σταγονίτσες, ας πούμε. Ναι, περίπου με το μάτι. Ξανανακατεύουμε. Ανακατεύουμε και θα δείτε ότι ήδη έχει αρχίσει το μαγικό μας και έχει γίνει σλάιμ. Όσο ανακατεύουμε με το κουτάλι, τόσο καλύτερο γίνεται. Είναι απίστευτο, έχω τρελαθεί. Και μετά μπορούμε και να το πιάσουμε. Μπράβο. Όσο το δουλεύουμε με τα χέρια μας. Θες να το βάλω εγώ, γιατί σε βλέπω λίγο. Άμα δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχω καλέ. Με στήριξε. Έχω κάνει εγώ τέτοια, έχω παίξει. Ω, πρέπει να το φτιάξετε λιγάκι. Κοπάνα κι άλλο. Να τα ανακατέψετε. Κοπάνα, λες και είναι σκορπαλιά. Κοπάνα. Τώρα που μου κολλάει, τι μπορώ να βάλω? Θα βάλουμε λιγάκι το μαγικό, αλλά θέλει έτσι λίγο δούλεμα. Πάλι λίγο το μαγικό. Θέλει δούλεμα. Όσο δουλεύει, τόσο ξεκολλάει. Είναι σαν τη μαρέα. Όπως είναι όταν κάνεις μια ζύμη και βάζεις το αλεύρι για να ξεκολλήσει. Ανατρίχιασα. Αλλά το slime, το slime, αυτό είναι το ωραίο. Αυτό είναι που αρέσει στα παιδιά.
Σωστό είναι αυτό. Αυτό δηλαδή να κολλάει. Το έκανε τέλεια καλό άλλο. Τράβα μαλλί. Τράβα μαλλί. Πολύ καλό. Καλή συνεργασία. Άστο τώρα. Τέλειο. Σταυρούλα, να δούμε και τα πιατάκια που θα κάνουμε τα ψαράκια από πιατάκια. Λοιπόν, ναι, είναι και για μικρές ηλικίες, για μικρά παιδάκια. Είναι αυτά εδώ που γίνονται, αυτά τα ψαράκια γίνονται από πιατάκια χάρτινα που έχουμε σπίτι μας από πάρτι, που μας έχουν μείνει. Θα πάρουμε τα πιατάκια μας. Παίζετε εσείς με τα σλάιμ. Ναι, καλέ, εμένα με ηρεμία αυτό. Ναι, το ξέρω, είναι πάρα πολύ ωραία. Εσένα, αγάπη μου, για να ηρεμήσει. Άσε να παίξει μόνο τα σλάιμ. Άσε τώρα, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, παίρνω το χάρτινο. Και τίλιο μαζί. Παίρνω το χάρτινο πιατάκι. Μια χαρά καλέ. Παίρνω το ψαλιδάκι μου. Θα σας βάλω να κάνετε κι εσείς, γιατί μου είπατε ότι έχετε πολύ καιρό να πιάσετε ψαλίδια. Ναι, πάρα πολύ. Είμαι τρελός παιχνίδις με αυτά. Ορίστε. Έχεις γίνει μπλε. Δεν πειράζει, τα κάνω όλα εδώ. Μια χαρά. Την πάμε για άβατα. Έτσι. Βαλάτε πολύ χρώμα. Όσο περισσότερο χρώμα έτσι, βάζεις... Ήθελε το πλέον. Δεν μου άρεσε, ήταν πολύ πράσινο. Λοιπόν, παίρνουμε το ψαλιδάκι. Έχετε ψαλιδάκι, ορίστε. Έχουμε δόντι. Ορίστε. Ορίστε. Ευχαριστούμε. Παίρνουμε το ψαλιδάκι και κόβουμε ένα τριγωνάκι. Όπως θέλουμε. Στην ουσία είναι το στοματάκι του. Αυτό, του ψαλιού. Έχει μεγάλο στόμα μάλλον, γιατί έτσι. Το πήγαμε μέσα. Λοιπόν, θα πάρω άλλο ένα πιατάκι από εδώ. Θα το κόψω στη μέση και θα σας μοιράσω κιόλας, για να μην σας παιδεύω. Και θα φτιάξω την ουρίτσα του. Ορίστε. Και με σειραπτικό θα το βάλουμε ακριβώς έτσι. Παιδιά, δεν έχω ξανακάνει χειροτεχνία. Γεια στο με σειραπτικό. Ναι. Τώρα τα μαθαίνω αυτά. Αχ, το πνέει η ουρίτσα. Το πήρες. Ναι, το ωραία. Πήρα. Μπορείς να το κάνεις μια ουρίτσα. Εννοείται τώρα η ουρίτσα, δεν μπορώ. Την ουρίτσα, κάνε και σε μένα μια ουρίτσα. Τώρα θα σου φτιάξω μια ουρίτσα. Δεν τρελαθεί με αυτά. Αυτή είναι η ουρίτσα που έκανες εδώ τώρα εσύ. Λοιπόν, εγώ έκανα διαφορετική ουρίτσα. Εσύ έκανες τσιπούρα. Εγώ έκανα... Γαύρο. Θα φτιάξουμε και μία σειρά. Εμένα είναι λίγο. Έχει πάθει ένα κάτι. Στην ουσία, κάνει ένα τριγωνάκι το στοματάκι. Η δική μου η ουρά που είναι. Τώρα την ετοιμάζω να είναι πολύ ωραία η ουρά σου και εσένα. Αυτό το παίρνω. Μπορείς να βάλεις και αυτό το για ουρίτσα. Το στοματάκι ποιο είναι. Τώρα θα στο δείξω. Και την έχουμε πρίξει τη σταυρούλα. Καθόλου. Μα για τα παιδιά στο σχολείο έτσι κάνουν. Αυτό τι το κάνει. Λοιπόν, αυτό θα μπει έτσι όπως είναι εδώ. Θα μπει εδώ η ουρίτσα. Και με σειραπτικό. Τι καλό! Λοιπόν, έχουμε ματάκια ψεύτικα. Άμα θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε τα παιδάκια μας στο σπίτι να ζωγραφίσουν. Έχουμε και κόλλα, ορίστε να πάρετε ό,τι ματάκι θέλετε. Παιδιά, και μάτια. Να βάλω μπλε σαν τα δικά μου. Ναι. Καλό, να πάρω από αυτά τα μάτια. Ό,τι θέλεις. Να πάρω το φούξια που μου αρέσει. Έχει και φούξια, έχει και άσπρα. Πού το βάζουμε. Ό,τι ματάκι θέλετε. Λοιπόν, παίρνουμε την κόλλα μας. Και εδώ λίγο πάνω από το στοματάκι, θα βάλω εγώ ένα ροζ ματάκι. Ορίστε. Αχ, είναι ροζ ματάκι. Λοιπόν, έχουμε το πατρόν για ένα ψαράκι. Και μετά μπορούμε να δώσουμε μαρκαδόρους στα παιδάκια μας και να ζωγραφίσουν να φτιάξουν τα λέπια όπως το έχω κάνει και εγώ εδώ πέρα, μαζί με τα παιδάκια μου. Αυτό είναι στο χέρι όλο. Ναι, κάποιο έχω βάλει και λίγα χρώματα με τέμπερες, έχω βάλει διάφορα και κυρομπογιές και χρυσόσκονες. Δεν έχω λόγια να σου πω, είσαι πραγματικά φανταστική Σταυρούλα. Ευχαριστώ. Βλέπουμε και το Instagram της Σταυρούλας. Αν θέλετε να πάρετε ωραίες ιδέες για δημιουργικές ενασχολήσεις με τα παιδάκια σας, ναι. Να επισκεφτείτε το λογαριασμό της και να δείτε ό,τι φτιάχνει με τα χεράκια. Έχω και ένα κανάλι στο YouTube. Το ξεκίνησα από την καραντίνα για να βοηθήσω λιγάκι τους γονείς. Craft by Steve λέγεται και εκεί πέρα δείχνω βήμα-βήμα πώς μπορείς να το φτιάξεις μια κατασκευή μαζί με τα παιδάκια. Είσαι καταπληκτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μας ξανάρθει. Σίγουρα, θα κάνουμε ωραία πραγματάκια πάλι. Χαρήκα πάρα πολύ. Και εμένα, σε μας άρεσε πάρα πάρα πολύ. Τέλεια, τώρα μαρκαδόρους και θα ζωγραφίζουμε μετά. Διδυμάκια μας, τα δικά μας. Είναι τα ροζάκια. Το πάω τώρα στην κόρη μου αυτό. Θα ζωγραφίσει η κόρη μου, όχι εγώ. Με τίποτα. Θα τα πάρω και το δικό σου να το ζωγραφίσει. Ωραία, τα παίρνω όλα. Θα πάρουμε τα ψαράκια μας. Και θα πάμε να παίξουμε. Θα πάμε να παίξουμε.